Τώρα επιστρέφουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αμέσως για να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Δέλτα, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, καθώς έχει αποφασιστεί ότι στον οικισμό Αγία Σοφία, στον οικισμό Ρωμά του Δήμου Δέλτα, πρόκειται να γίνουν εργασίες απολίμανσης κατά του κορονοϊού, φυσικά όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται να λάβει χώρα αύριο, κύριε Ιωαννίδη, αν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες. Ναι, αύριο στις 11 η ώρα πιστεύω να βοηθήσουν. Από το δελτίο καιρού λέει ότι δεν θα υπάρχουν βροχές, οπότε πιστεύω να εξελιχθεί ομαλά. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνουμε στον οικισμό Αγία Σοφία. Mm-hmm. Το είχαμε κάνει και πριν ένα μήνα περίπου στην έναρξη της επιδημίας που εξελίχθηκε σε πανδημία, λαμβάνοντας μέτρα προώρα για την προστασία και των Ρωμά οι οποίοι μένουν στον οικισμό Αγίας Σοφίας, αλλά και κατ' επέκταση και για όλη την ευρύτερη περιοχή. Οπότε αύριο ξεκινούμε αυτή την προσπάθεια για την απολίμαση σε όλο τον οικισμό και στα 170 στρέμματα που καταλαμβάνει ο οικισμός. Θα γίνει με οργανωμένα συνεργεία και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ομαλά και θα καταφέρουμε τουλάχιστον να απαλύνουμε κάπως τον οικισμό από τον κίνδυνο που ελοχεύει. Αυτό προϋποθέτει κάποια μετακίνηση όλων των ανθρώπων που είναι εκεί στον οικισμό, κύριε Ιωαννίδη? Όχι, απλά είναι στους κοινόχρηστους χώρους, έξω στους δρόμους, έτσι? Ακριβώς, στους κοινόχρηστους χώρους, στους εξωτερικούς, σε όλους τους εξωτερικούς και φυσικά σε ό,τι κοινόχρηστο χώρο υπάρχει, όπως το νηπιαγωγείο, το οποίο είναι κλειστό φυσικά, όπως όλα τα σχολεία, το οποίο έχει ήδη απολυμανθεί, και ένα κτίριο στο οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν ένα χώρο συγκέντρωσης και εντευκτήριο, το οποίο επίσης είναι κλειστό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ξαναμπούμε μέσα να το απολυμάνουμε και φυσικά τον οικισμό στους δρόμους και στα τετράγωνα. Γιατί ο οικισμός παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτός ο οικισμός δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί περίπου 250 οικογένειες, άρα 1.000 και κάτι οικιστές, και αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις 4.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αυτή όμως η ενέργεια που θα υλοποιηθεί αύριο είναι μια ενέργεια η οποία ακολουθεί έναν ολόκληρο βηματισμό και σχεδιασμό που έχουμε για την περιοχή. Δηλαδή έχουμε διαμορφώσει και έχουμε αναπλάσει τον ευρύτερο χώρο, έχουν σηκωθεί όλα τα αγκώδη που ήταν στην περιοχή. Και φυσικά γίνεται μια τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων που υπάρχουν μέσα στον οικισμό. Προσπαθούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να είναι απροσπέλαστος, να το πω, ο ιός όσο μπορούμε με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Και επίσης, κάποιο κρούσμα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής εκεί, σωστά? Όχι. Μάλιστα. Δεν έχει καταγραφεί θετικό κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, ναι, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Απλώς όμως στους Ρωμά θα γίνει και μια μεγάλη διανομή τροφίμων, νοπών και στερεών την επόμενη Τρίτη. Φυσικά με τον ανάλογο εξοπλισμό, με φορτηγά, με συνοδεία αστυνομίας, και θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στον τρόπο στον οποίο θα μοιραστούν όλα αυτά τα τρόφιμα στον οικισμό, γιατί όπως σας λέω οι συνθήκες δεν είναι και τόσο ευάρεστο να το πω για τέτοιου είδους ενέργειες αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά εμείς το τολμούμε, λαμβάνοντας όλα αυτά τα μέτρα ώστε να δώσουμε μια καλύτερη ποιότητα, να το πω, ζωής όσο μπορούμε στους ανθρώπους που μένουν εκεί πέρα μέσα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προφανώς, κύριε Ιωαννίδη, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα και την διακοπή κάθε δραστηριότητας εργασιακής, γιατί γνωρίζουμε συνήθως ότι ασχολούνται με δραστηριότητες στο εμπόριο ή διάφορα τέτοια, τα οποία έχουν παγώσει κιόλας. Το έχουμε καταγράψει, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν με τα μέσα που διαθέτουμε και τους τρόπους που έχουμε. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, έχουν γίνει και οι ανάλογες ενημερώσεις και από τους ίδιους τους ανθρώπους εκεί πέρα του οικισμού, και εγώ μαζί με την αστυνομία έχουμε βγάλει τα κατάλληλα μέσα για να τους ενημερώνουμε για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει η πολιτεία, τα οποία τα τηρούν όλοι και θα πρέπει και αυτοί να τα τηρούν με τις μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα. Όπως θα τους χορηγήσουμε με την επόμενη προμήθεια αμέσως που θα κάνουμε, γιατί και αυτά τα υλικά πλέον είναι δυσέβρετα, όπως καταλαβαίνετε, εννοώ αντισηπτικά, εννοώ μάσκες κτλ. Με την πρώτη ευκαιρία, με το που έχουμε δηλαδή τις απαραίτητες προμήθειες, θα προβούμε και να τους δώσουμε και σε αυτούς. Όπως το ίδιο, να σας πω... Θα κάνετε κάτι και στο Αναγνωστοπούλου, στη δομή φιλοξενίας? Αυτό θα σας έλεγα, με προλαβαίνετε, ναι. Έχουμε δύο δομές οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες αυτή την περίοδο.
Εμείς έχουμε τα μάτια μας 14, μπαίνουμε και προληπτικά έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Παρόλο που δεν έχουμε την άμεση αρμοδιότητα, εγώ παρεμβαίνω σε ό,τι αφορά την χορήγηση κάποιων μέσων και την απολύμαση στον Αγνωστόπουλο. Θα το ίδιο θα γίνει και στις αμέσως επόμενες μέρες, πάλι θα μπούμε σε μια διαδικασία απολύμασης της δομής αυτής εδώ. Και φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα, διότι οι μετανάστες, να το πω, δεν υπακούν τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η πολιτεία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, θα πρέπει να περιορίσουν κατά πολύ τις εξόδους τους, και ενώ τις εξόδους καταλαβαίνετε αυτό που κάνουν και οι Έλληνες, να εναρμονιστούν πλήρως τις συναθρήσεις και όλα αυτά εδώ. Είναι δύσκολο, το κατανοώ. Έχουν μια άλλη κουλτούρα, ενδεχομένως ας πούμε να μην υπάρχει το γεγονός της κατανόησης, της υψηλής κατανόησης του κινδύνου, αλλά παρόλα αυτά και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην τομή και οι προϊσταμένοι και εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τους ενημερώνουμε και να φυλάξουμε τον εαυτό τους και κατ' επέκταση έτσι να μην να φυλάξουμε και τους κατοίκους του Δήμου μας και της περιοχής μας. Έχουν μπει κάποια συγκεκριμένα ωράρια όσον αφορά τις μετακινήσεις, τις εξόδους, ναι, έτσι δεν είναι? Η δομή αυτή είναι ανοιχτή, βγαίνουν έξω, αλλά καταλαβαίνετε, είναι αρκετοί, πηγαίνουν να ψωνίσουν, προσπαθούμε να τους περιορίσουμε, έχουν κάποιες τέλος πάντων δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να γίνονται εντός της δομής και να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες οι μετακινήσεις τους και να είναι μεμονωμένες. Και όχι ας πούμε αυτό που κατά διαστήματα βλέπουμε να είναι αρκετοί μαζί και να συναθρίζονται σε εξωτερικούς χώρους, στους οποίους όπως καταλαβαίνετε και εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, το τηρούν με ακρίβεια και μέχρι κεραία, και αυτό οφείλω να το πω, οι κάτοικοι του Δήμου Δέλτα. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό εδώ. Δηλαδή έχουμε διαμορφώσει ένα υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης που όλο αυτό καταλήγει, όπως νιώθετε και εσείς, όπως το κατανοείτε, σε ένα αίσθημα μιας συλλογικής πλέον αντιμετώπισης του ιού, ώστε να βγούμε με τις λιγότερες δυνατόν, να το πω εντός αγωγικών ζημίες, από αυτή την μεγάλη περιπέτεια. Και να αντικρίσουμε την επόμενη μέρα με μια θετική ματιά, γιατί εγώ είμαι αισιόδοξος, η χώρα και ο Δήμος θα αντέξουμε και πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα την διαμορφώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της ομοψυχίας που δείχνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας και εδώ πέρα η δημότης η δική μας, να είναι το εφαλτήριο για να δούμε τις συνθήκες της επόμενης περίοδου. Χαίρομαι για την αισιοδοξία σας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη, για άλλη μια φορά. Να είστε καλή καλά σας συνέχεια. Και να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστήρια που είμαστε όλοι, να το πω εγώ, διαπιστώνω ένα αίσθημα μιας συνευθύνης από όλους τους λειτουργούς και από τα μέσα, ώστε να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό, στον οποίο οι επιλές που δεχόμαστε είναι ασύμμετρες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με το διπλανό μας, τι συμβαίνει με την οποιαδήποτε επαφή μας. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εσείς. Καλησπέρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Πέλλα. Πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, ο συνάδελφος Δημήτρης Τσουφλίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, δυστυχώς έχουμε κατάληξη, έχουμε θάνατο 78χρονης από τη Φούστανη. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Υπάρχει ένας κάτοικος της Φούστανης, μια 78χρονη, η οποία κατέληξε, η οποία είχε νοσηλεύτηκε για άλλο λόγο στο νοσοκομείο της Έδεσας και τελικά προέκυψε ότι πρόκειται και για είναι και ένα κρούσμα ότι ήταν φορέας του κορονοϊού, ήταν ασθενής του κορονοϊού. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τη δική μας πληροφόρηση, είχε έρθει πριν από περίπου 8 ημέρες στην Φούστανη, προερχόμενη από την Θεσσαλονίκη. Καταγωγή της είναι η Φούστανη. Και βρισκόταν εκεί στον χώρο όπου αναγκάστηκε τελικά να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της Έδεσας. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν για κάποια υποκείμενα νοσήματα τα οποία είχε. Και εκεί στον εργαστηριακό έλεγχο, τον οποίο πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται και για κρούσμα κορονοϊού. Πρέπει να πούμε ότι η κοινότητα... Το οποίο, Δημήτρη, γνωρίζουμε αν είναι ανεξάρτητο κρούσμα από τον 65χρονο, τον ιδιοκτήτη της μονάδας. Κρούσμα, ναι, δεν εντάσσεται, είναι δύο ξεχωριστά κρούσματα. Εντάσσεται το κρούσμα αυτό στο σημείο, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με την ιχνηλάτηση του 67χρονου, το κρούσμα νούμερο 1 θα λέγαμε στην περιφερειακή κοινότητα Πέλλας και κατ' επέκταση και στην κοινότητα Φούστανης.
Δεν είναι από αυτό, δεν ανήκει στο περιβάλλον του ασθενή αυτού. Πρέπει να πούμε ότι από χθες στις 8 η ώρα η κοινότητα Φούστανης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους υγείας. Έχουν επιβληθεί στους κατοίκους ο περιορισμός των κατοίκων, κατοίκων στους εκεί, στους έχει πολίτες της κοινότητας Φουστούνα. Ναι. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μέρημνα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αλμοπίας για την τροφοδοσία και την παροχή των ειδών πρώτης ανάγκης που θα χρειαστούν οι κάτοικοι εκεί, όπως μπορεί να είναι τρόφιμα ή φάρμακα, και βέβαια κάποια άλλη συνδρομή σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν ανάγκη για νοσοκομιακή περίθαλψη. Επίσης, επειδή είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενη μας σύνδεση, εκεί η περιοχή είναι κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφη, ναι. Οπότε μέρημνα έχει λάβει και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμοπίας να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στους κτηνοτρόφους της περιοχής να μπορούν να προχωρήσουν τουλάχιστον σε μια μετακίνηση για τη σύντηση των ζώων τους στην κτηνοτροφική μονάδα και να μην καταστραφούν, θα λέγαμε, και οικονομικά οι άνθρωποι αυτοί. Το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι που έχει να κάνει με την γεωργική, με τις γεωργικές καλλιέργειες, ούτως ώστε σε συνεργασία, σε συνεννόηση να δούνε με ποιον τρόπο οι αγρότες αυτοί θα μπορούν τουλάχιστον να πηγαίνουν στα χωράφια τους για να κάνουν τις απολύτως απαραίτητες εποχικές γεωργικές δραστηριότητες. Εννοείται ότι έχουν κλείσει με την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς επίσης και η ελληνική αστυνομία έχουν, θα λέγαμε, σφραγίσει τις εισόδους και τις εξόδους της κοινότητας Φούστανης, προκειμένου να μην υπάρχει, να μην διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, γιατί μετά θα αναγκαστούμε βέβαια να επιβληθούν και οι ανάλογες προβλεπόμενες, θα λέγαμε, διοικητικές κυρώσεις. Να πούμε ότι η καραντίνα θα σταματήσει στις 14 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ, οπότε τότε λέμε όμως ότι θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα, αναλόγως με τις συζητήσεις και τις επαφές που θα γίνει με τον ΕΟΔΗ, θα εκτιμηθεί αν θα πρέπει να συνεχιστεί, αν θα πρέπει να τερματιστεί αυτή την ημερομηνία. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν δρόμος 2 εβδομάδες σχεδόν μπροστά στους κατοίκους της κοινότητας Φούστανης. Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι πρόκειται για 2 ανεξάρτητα κρούσματα και καταδεικνύει ακριβώς και το πόσο σημαντική είναι η τήρηση όλων των κανόνων της απαγόρευσης μετακίνησης, άσκοπων μετακινήσεων, Δημήτρη. Το καταλαβαίνουμε με πολλά περιστατικά καθημερινά και ένα ακόμη αυτό στην Πέλα τώρα. Και η τρίτη αιστεία η οποία υπάρχει και η οποία είναι όμως πάλι κρούσμα στην κοινότητα του Μαυροβουνίου, πρέπει να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι πάλι ήταν με μετακίνηση για λόγους υγείας όμως, Κατερίνα. Mm-hmm. Δηλαδή αναγκαστήκαν οι άνθρωποι να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να επισκεφτούν κάποιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τώρα με κάποιον τρόπο, άθελά τους βέβαια και οι άνθρωποι, προκειμένου να βρουν τη γιατριά τους, φτάσει στο σημείο να νοσήσουν αυτή τη στιγμή από τον κορονοϊό. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μία φορά. Καλή σου συνέχεια στην Καλή Πέλα. Καλή συνέχεια και μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι, ναι, σίγουρα. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5:30. Φυσικά όλη η δισεογραφία, η επικαιρότητα, τα ρεπορτάζ, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με τον Σάκη Μόσχη. Εμείς αύριο και πάλι εδώ για την ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα και καλό σας βράδυ.